Λοιπόν, σήμερα φίλοι μου θα φτιάξουμε αυτό το βιντεάκι για να δούμε πώς πιάνει εδώ πέρα μέσα η βίδα στο ούπα που βάλαμε μέσα με την κόλλα μαζί για να πήξει μέσα στο τούβλο. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο που έχω ετοιμάσει για σας. Είστε στο κανάλι Φτιάξ' το μόνο σου απλά και εύκολα, στο οποίο θα δείτε κάθε είδους κατασκευής και επισκευής που μπορείτε να την κάνετε και μόνοι σας στο σπίτι. Κάνε και εσύ εγγραφή στο κανάλι και ένα like στο βίντεο που σε ενδιαφέρει. Μπορεί να πατήσεις το καμπανάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα βίντεο, το οποίο ίσως να είναι αυτό που θα σε βοηθήσει και σένα σε αυτό που θες να επισκευάσεις ή να κατασκευάσεις. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι θα έχουμε πολλούς διαγωνισμούς giveaway με πλούσια δώρα όπως εργαλεία και άλλα χρήσιμα πράγματα. Και πατώντας το καμπανάκι θα έχετε ενημέρωση κάθε φορά που έχουμε το διαγωνισμό μας. Πάμε όμως τώρα να δούμε το βίντεο μας. Στις περιπτώσεις που πέφτουμε στο κενό, όπως είπαμε στο προηγούμενο βίντεο που έδειξα. Σήμερα θα δείξουμε εδώ πέρα, θα τη βιδώσουμε τη βίδα μέσα, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, πόσο δυνατά πιάνει. Και εδώ στο τούβλο, το αφήνω στην άκρη αυτό, και εδώ πέρα που δείξαμε στον τοίχο, θα βιδώσουμε και εδώ πέρα. Θα πάρω ένα ξυλαράκι το οποίο το έχω κόψει τώρα εδώ πέρα. Έχω κάνει δύο τρύπες δηλαδή σε αυτό το ξύλο, οι οποίες είναι εδώ, είναι ακριβώς δηλαδή, έχω μετρήσει. Εδώ πέρα δίπλα που δεν βάλαμε το ούπα από πριν για να στεγνώσει μαζί με την κόλλα μέσα. Θα κάνω την τρύπα εδώ, θα την ανοίξω τώρα. Πρώτα, όπως σας είπα, θα βάλω ένα μικρότερο τρυπάνι και μετά θα βάλω το δεκάρι, γιατί θέλω να βάλω ούπα δεκάρι εδώ. Πάμε να δείξουμε τώρα βήμα-βήμα πώς θα το κάνουμε. Φέρνω εδώ το επαναφορτιζόμενο, το δραπανοκατσάβιδο της Parkside είναι αυτό. Βάζω πάνω το ένα μικρό οχταράκι τρυπάνι θα βάλω τώρα εγώ. Σε διαφορετική περίπτωση ίσως βάζαμε και εξάρι, μετά στο οχτάρι και μετά δεκάρι, αλλά επειδή τώρα έχω την εμπειρία και μπορώ να το κρατήσω το οχτάρι, πάμε με οχτάρι κατευθείαν. Πάμε να δείξουμε εδώ την τρύπα. Βλέπετε εδώ πέρα πως έχει γίνει από την προηγούμενη φορά. Ξεκινάμε να κάνουμε την τρύπα τώρα. Την τρύπα την κάνουμε σιγά σιγά και δεν χρησιμοποιούμε κάποιο τρυπάνι με κρούση. Βλέπετε πόσο γερά έχει πιάσει εδώ πέρα η κόλλα που έβαλα μέσα. Η τρύπα γίνεται πάρα πολύ σφιχτά τώρα, έχει μεγάλη κόντρα το τρυπάνι. Θα βάλω λίγο μεγαλύτερη ταχύτητα. Έτοιμο αυτό. Κάνω εδώ την αλλαγή και βάζω το δεκάρι το τρυπάνι. Πάμε να κάνουμε τώρα με αυτό. Πάντα χωρίς κρούση κάνουμε τις τρύπες για να μπορέσουμε να έχουμε το όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί αν βάλουμε κρούση και το τσοκ χάνει λίγο από το τρυπάνι μας, τότε όταν έχουμε ηλεκτρικό δηλαδή, τώρα εδώ με την μπαταρία τι να χάσει, σιγά την κρούση που έχει, αν και αυτή δεν έχει κρούση, αλλά κάποιες μπαταρίες που έχουν κρούση δεν είναι τόσο δυνατή η κρούση που έχουν, οπότε δεν θα φύγει πολύ, αλλά όταν έχουμε ηλεκτρικό τρυπάνι σίγουρα θα φύγει, σίγουρα η τρύπα θα γίνει μεγαλύτερη από το φίδεκα που ανοίγουμε. Πάμε να βάλουμε τώρα και εδώ πέρα το ούπα. Βάζουμε αυτό το ούπα εδώ, το πλαστικό. Πάντα όταν βάζουμε το ούπα θέλει και λίγο χτύπημα με το σφυράκι. Αυτό που θέλουμε είναι το ούπα να μπαίνει μέσα σφιχτά, όπως είδατε τώρα εδώ πέρα, όχι να μπαίνει δηλαδή με το χέρι να το πατάμε και να μπαίνει. Χρησιμοποιούμε και λίγο σφυράκι, τότε ξέρουμε ότι το ούπα έχει πιάσει πάρα πολύ καλά. Πάμε να βιδώσουμε τώρα και το ξύλο. Λοιπόν, παίρνω εδώ το ξύλο που έχω ετοιμάσει. Βάζω πρώτα εδώ βάζω τη βίδα στο ούπα που είχαμε κολλήσει μέσα με την κόλλα. Βάζουμε και δίπλα. Και πάμε να σφίξουμε τώρα με το δραπανοκατσάβιδο εδώ πέρα. Βλέπετε πόσο δυνατά πιάνει εδώ το ούπα που είχαμε βάλει, για να το δοκιμάσουμε λίγο να δούμε αν μπορεί να βγει.
Λοιπόν, θα κάνω τώρα ένα τεστάκι. Τώρα το σκέφτηκα αυτό. Θα τραβήξω το ξύλο να δω αν μπορέσω να το βγάλω μαζί με το ούπα ή αν θα σπάσει το ξύλο. Για να δούμε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να πάρω ένα κατσαβίδι να βάλω από πίσω. Για να δούμε τώρα, θα το βγάλουμε το ούπα, τι θα γίνει εδώ πέρα, ή θα σπάσει το ξύλο. Να δούμε πόσο δυνατά έχει πιάσει. Λοιπόν, όπως βλέπετε είχε πιάσει πάρα πολύ δυνατά μέσα. Έφυγε εδώ, έγινε τεράστια ζημιά για να μπορέσει να βγει το ούπα. Πάρα πολύ δύσκολα φεύγει, είναι πολύ δύσκολο. Γιατί εδώ πέρα μέσα το ούπα έχει γατζωθεί, έχει πιάσει εδώ στις εγκοπές. Βιδώνοντας τη βίδα βλέπετε ότι έχει ανοίξει και έχει τσιτώσει το ούπα. Και εδώ, βλέπετε εδώ πέρα μέσα έχει πιάσει εγκοπές η κόλλα που βάλαμε. Βλέπετε εδώ πέρα. Οπότε και το ούπα καθώς βιδώσαμε τη βίδα δημιούργησε αυτό το κονικό εδώ προς τα μέσα που άνοιξε. Δύσκολα ερχόταν έξω. Επειδή όμως ο τείχος γενικά ήταν λίγο πιο σαθρός, άνοιξε όλο εδώ πέρα το κομμάτι περιμετρικά και έφυγε. Δεν πειράζει, θα τον παλώσουμε αυτό, δεν μας πειράζει τώρα εδώ για τις ανάγκες του βίντεο, για να δείτε κι εσείς πόσο δυνατά πιάνει. Να πω όμως κάτι πολύ βασικό. Πάμε λίγο πίσω κάμερα. Το βασικό αυτό που θέλω να πω είναι ότι τώρα εδώ, για να ανοίξει έτσι ο τείχος, αυτό που κάναμε ήταν να τραβήξουμε προς τα έξω, να τραβήξουμε το ούπα προς τα έξω και τη βίδα μαζί με το ξύλο. Και αυτό που έγινε είναι λογικό, οτιδήποτε και να βάζαμε, όσο καινούριος και να ήταν ο τείχος, σίγουρα το ίδιο πράγμα θα γινότανε. Όταν όμως πάμε να κρεμάσουμε κάτι, το βάρος, να ξέρετε, όταν έχουμε βάρος δηλαδή εδώ στην επιφάνεια, το βάρος πηγαίνει κάθετα, πηγαίνει προς τα κάτω, έτσι προς τα κάτω. Οπότε δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Το ούπα είδατε πόσο δυνατά έχει πιάσει εδώ πέρα. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Οπότε ξανατονίζω ότι όταν βιδώνουμε κάτι στον τοίχο ή κρεμάμε κάτι, το βάρος πάντα είναι κάθετο. Δεν έλκεται προς τα έξω. Τώρα εγώ του έκανα έλξη προς τα έξω, το τράβηξα προς τα έξω και γι' αυτό πέταξε αυτό το πράγμα όλο. Λογικό είναι αυτό, φυσικό και επόμενο. Όλοι το καταλαβαίνετε, όλοι ξέρετε. Πάμε να δοκιμάσουμε τώρα στο διπλανό το ούπα. Βγάζουμε από πάνω τη βίδα. Για να δοκιμάσουμε τώρα και στο διπλανό εδώ πέρα να δούμε. Το οποίο αφήσαμε, ξαναθυμίζω ότι αυτό αφήσαμε και στέγνωσε η κόλλα μέσα και τώρα το τρύπησα. Και αυτό βλέπουμε ότι έχει πιάσει πάρα πολύ δυνατά. Βλέπετε εδώ πέρα, προσπαθώ να τραβήξω. Αυτό φεύγει πιο εύκολα, είδατε ότι έφυγε πιο εύκολα εδώ πέρα το ούπα. Άρα το καλύτερο είναι να βάλουμε την κόλλα μέσα, να βάλουμε το ούπα, να πιάσει το ούπα στα πλαϊνά εδώ πέρα, να πιάσει το ούπα και να δέσει με την κόλλα, δένει μαζί με την κόλλα. Τώρα εδώ αυτό που έχει πιάσει είναι η σκόνη καθώς το τράβαγα, δεν είχε δέσει το ούπα. Δείτε εδώ πέρα και εδώ έχει ανοίξει, έχει τραβήξει λίγο προς τα έξω το σοβά. Πάμε κάμερα πίσω. Οπότε εδώ πέρα το ξαναθυμίζω, εδώ πέρα έχουμε μεγαλύτερη αντοχή στο ούπα, εδώ έχουμε λίγο λιγότερη αντοχή όταν βάζουμε το ούπα αφού έχει ξεραθεί η κόλλα. Βέβαια και τα δύο έχουν πιάσει πολύ δυνατά, πιάνουν πολύ δυνατά και ξαναθυμίζω ότι ό,τι και να κρεμάσουμε το βάρος είναι κάθετο. Τώρα αν πάτε να κρεμάσετε κάτι το οποίο, όχι να κρεμάσετε, αν βιδώσετε κάτι από εδώ και κάτι στην απέναντι πλευρά το οποίο θα έλκει το ούπα προς τα έξω, σίγουρα δεν θα χρησιμοποιήσουμε πλαστικά ούπα, έτσι. Με κάποιο άλλο τρόπο θα κάνουμε ολόκληρη την στήριξη εδώ πέρα. Σίγουρα δεν είναι αυτός ο τρόπος, δεν ενδείχνεται. Αυτά είναι να κρατάνε πράγματα δυνατά μέσα τα οποία έχουν ένα κάθετο βάρος, δυσκολεύει να βγάλει προς τα έξω. Συνιστώ αυτό τον τρόπο, το είδατε και μόλις σας πόσο δυνατό ήταν. Για να δούμε και στο τούβλο τώρα
Να κάνουμε και εκεί το τεστάκι. Για άλλα κάμερα και στο τούβλο εδώ. Για να δούμε. Βλέπετε εδώ το ούπα που το έχω βάλει από χθες. Πάμε να το γλιτώσουμε και αυτό. Βλέπετε και εδώ πόσο δυνατά έχει πιάσει. Θα πάμε να τα ανοίξουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Όσο και να προσπαθήσω. Λοιπόν, θα βάλουμε και το κασυμπίδι. Δεν βγαίνει με τίποτα δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, όπως είδατε με τα χίλια ζόρια, βγήκε και από εδώ πέρα το ούπα, οπότε τονίζω ότι για να βγει το ούπα χρησιμοποίησα και κόντρα, χρησιμοποίησα αυτό εδώ το κατσαβίδι σαν μοχλό για να μπορέσω να το βγάλω. Αυτό είναι φυσικό και επόμενο, ξανατονίζω, να βγει και από εκεί και από εδώ. Και ξανατονίζω ότι ποτέ, ποτέ δεν χρησιμοποιούμε κάποιο ούπα πλαστικό τέτοιο το οποίο θα έλκει, ας πούμε, το βάρος που θα κρεμάσουμε θα έλκει το ούπα προς τα έξω. Πάντα ό,τι και να βάλουμε, το βάρος θα είναι κάθετο προς τα κάτω. Οπότε είδατε ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε ένα 100% αποτέλεσμα στο να στηρίξουμε κάτι. Αυτά είχα να πω και σε αυτό το βίντεο. Όπως είδατε, το πείραμα αυτό εδώ πέρα που σας έδειξα, όχι πείραμα, εγώ το χρησιμοποιώ σε διάφορες περιπτώσεις που έχω τέτοιες περιπτώσεις. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ καλό και χρηστικό αυτό το βίντεο που είδαμε. Τα λέω στο επόμενο βιντεάκι.